Καλησπέρα σας και από μένα, με ακούτε. Σας ευχαριστούμε μαζί με τον Βαγγέλη για την παρουσία σας σήμερα. Ελπίζουμε αυτό το διήμερο παρουσιάσεων και workshop να ήταν επικοδομητικό και για σας. Με τον κύριο Καψαλάκη, ο οποίος εκπροσωπεί τη Microsoft, θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να προστατέψουμε μια υποδομή που φιλοξενούνται στο Microsoft Azure με τις λύσεις ασφαλείας της Barracuda. Η μετάβαση στο σύννεφο είναι αντικείμενο πια καθημερινής κουβέντας και παραδοσιακά συντηρητικοί οργανισμοί στο επίπεδο της ασφάλειας τουλάχιστον συζητάνε αν δεν έχουν ήδη μεταφέρει μέρος ή και το όλο της υποδομής τους στο σύννεφο. Η κουβέντα πια δεν γίνεται για το αν θα πάμε, αλλά είναι ασφαλές. Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε ακούσει όλες αυτές τις μέρες που γίνεται μεγάλος ντόρος με την προστασία τους παραμένουν προσωπικά στο σύννεφο. Οι πιστοποιήσεις που χρειάζεται να έχω εγώ και τα regulation σαν οργανισμός μπορώ να τα εξακολουθώ να τα έχω όταν μεταβώ στο σύννεφο. Το complicated περιβάλλον που έχω σαν εταιρεία και χρειάζεται ενδεχομένως υβριδική προσέγγιση μπορεί να υλοποιηθεί, μπορεί να έχει την ασφάλεια που χρειάζεται. Τα δεδομένα μου και εφαρμογές που έχω έχουν την υψηλή διαθεσιμότητα που χρειάζεται να έχω, έχουν την ασφάλεια που χρειάζεται να έχουν. Έχω την πρόσβαση από τις mobile εφαρμογές, γιατί το Bring Your Own Device δεν είναι μόδα πια, είναι ένα εργαλείο για να πάρουμε το μέγιστο από μια υποδομή στο σύννεφο. Μιλώντας για σύννεφο, η πρώτη λέξη που τουλάχιστον έρχεται στο δικό μου το μυαλό είναι Azure. Και εκεί πέρα στις κουβέντες που κάνω περί security, έχω ακούσει από το ότι πήγα τα δεδομένα μου στη Microsoft και ησύχασα. Εγώ να δεις τι ακούω καθημερινά. Μέχρι το ότι Microsoft ούτε να τους βλέπω, θα μείνω στη γυάλα μου, πυρχαρακωμένος. Έτσι και ακριβώς. Θα μείνω ασφαλής. Έτσι ακριβώς όπως τα λες. Έχει ασφάλεια το Azure? Κοίταξε. Καταρχάς, καλημέρα σε όλους. Καλησπέρα βασικά. Πιστεύω να έχετε έστω χορτασμένοι, γιατί είδα έχει ωραία μυζεδάκια έξω. Βαγγέλης Καψαλάκης, Microsoft Ελλάς, Cloud Infrastructure, Solution Specialist, λύσεις στο Azure. Ο Σωτήρης με φώναξε και μου λέει: Βαγγέλη, μήπως να συζητήσουμε λίγο για το κομμάτι του Azure. Το έχετε ακούσει αυτό το κομμάτι που Azure λέγεται είναι το cloud της Microsoft. Το cloud είναι ένα trend. Αλλά εγώ καθημερινά αντιμετωπίζω προβλήματα, να σας πω την αλήθεια μου. Ποια είναι τα προβλήματα? Όλοι έχουν τα concern τους. Είναι ασφαλές? Είναι αυτό που πρέπει να χρησιμοποιήσω? Είναι αυτό το οποίο πρέπει να πάω τα δεδομένα μου? Είναι το trend της αγοράς? Είναι το next big thing στην πληροφορική? Αυτό που έχει ακουστεί η πραγματικότητα είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στο cloud. Πρέπει να το πιστέψουμε. Το θέμα είναι ασφαλές το cloud? Να προχωρήσουμε λίγο. Να ξεκινήσουμε τα βασικά. Το cloud τι είναι? Ένα πάρα πολύ μεγάλο σύστημα, να το πω με απλά λόγια, με πάρα πολλούς servers, το οποίο προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες. Και εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω οποιαδήποτε χρειάζομαι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το βασικό πράγμα. Το cloud είναι multi-tenant, δηλαδή τι προσφέρει? Isolation αναπελάτη. Είμαι εγώ ένας πελάτης στο Azure, δημιουργώ ένα καινούριο account, τι μου δίνει αυτό το πράγμα? Multi-tenancy, είμαι isolated, οπότε η δικτυακή επικοινωνία με τα μηχανήματα που έχω εγώ σε σχέση με κάποιον άλλον είναι διασφαλισμένη. Αυτές είναι οι βασικές αρχές ενός cloud computing, το multi-tenancy. Το πετυχαίνουμε βεβαίως, πώς? Χρησιμοποιώντας hardened συστήματα για operating system τα οποία προσφέρουν το hypervisor layer και πάνω σε αυτό το σύστημα έχω αριστερά, όπως βλέπετε, ένα πολύ ωραίο πραγματάκι το οποίο έχει έρθει πλέον και on-premises με το Fabric Controller. Στο Windows Server 2016 υπάρχει αυτή τη στιγμή, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κι εσείς στα data center σας και λέγεται η υπηρεσία αυτή Fabric Controller. Τι πετυχαίνουμε εκεί λοιπόν? Multi-tenancy. Να προχωρήσω, δεύτερη διαφάνεια. Καθημερινά το ακούω. Προσφέρει το Azure DDoS? Τι πιστεύετε, έχει το Azure DDoS? Κάποιος? Ναι. Έχει. Κάποιος άλλος που δεν ξέρει? Βάση περίπτωση. Ωραία. Χαίρομαι που λέτε ναι. Γιατί εγώ καθημερινά ακούω. Μα το Azure δεν έχει DDoS. Το Azure προσφέρει συγκεκριμένο DDoS protection. Ποιο είναι αυτό? Η απάντηση. Το Azure μας προστατεύει εγγενώς από TCP SYN επιθέσεις, UDP και ICMP floods. Τι καταλαβαίνει λοιπόν το Azure? Όταν πήγα και το είδα, υπήρχε ένα κρυφό δωμάτιο που δεν μας αφήνει να μπούμε μέσα. Τι είχε αυτό το δωμάτιο μέσα? Appliances. Πολλά. Από αυτά που βλέπετε έξω, από αυτά που δεν υπάρχουν έξω και από αυτά που υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη. Να προστατεύσει τι? Το Azure, τον πελάτη. Οπότε, τι κάνουμε? Όταν ανοιχνεύσουμε μία επίθεση DDoS σε επίπεδο αυτό που σας είπα πριν, TCP Layer 3,
UDP, Flat ICMP, Ping of Death κτλ. Αναλαμβάνει το Azure, παίρνει το attack traffic και το πετάει σε κάποια scrubbing arrays τα οποία βρίσκονται εκεί έξω. Αυτό κάνει το Azure εν γενός. Τι δεν μπορεί να κάνει το Azure, και εκεί έχουμε την παρακούντα που είναι ένας από τους top 10 marketplace λύσεις για security στο Azure, έρχεται και μας προστατεύει στο παραπάνω layer, στο application layer. Και γιατί η Microsoft δεν μπορεί να μας προστατεύσει? Γιατί δεν ξέρει τι εφαρμογή έχουμε. Έχω εγώ μια web εφαρμογή η οποία συμπεριφέρεται κάπως. Δεν μπορώ να την προστατεύσω εγγενώς. Χρειάζομαι τι? Ειδικευμένα και εξειδικευμένα συστήματα. Παγκοσμίως, μία από τις top 10 λύσεις marketplace στο Azure είναι η Barracuda. Και ευχαριστώ και τον Σωτήρη που με φώναξε να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να του πάρω παραπάνω χρόνο. Ό,τι χρειαστείτε, θα είμαστε στο περίπτερο έξω. Θα είμαστε έξω στο περίπτερο, θα μπορείτε να ρωτήσετε λεπτομέρειες. Οτιδήποτε χρειάζεστε. Πάνω στο ίδιο μοτίβο θα κινηθώ κι εγώ. Ωραία, ωραία, συνέχισε αν θέλεις. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, λέω. Είχες και δυο slides ακόμη, τα έφαγα. Να πούμε έξω. Ουσιαστικά λέμε ότι εγώ για να απολαύσω την υποδομή του Azure πρέπει ουσιαστικά να μεταφέρω ένα κομμάτι της υποδομής μου και της networking και του ελέγχου και της ασφάλειας που έχω σε αυτήν την υποδομή. Και μου λέει η Microsoft, εγώ στο κάνω στην υποδομή. Τα data σου δεν ξέρω. Τι ανάγκες έχεις δεν ξέρω. Μπορώ να προστατευτώ? Η απάντηση είναι ναι. Η Barracuda έχει λύση, λέγεται Web Application Firewall. Τη βρίσκουμε στο marketplace της Microsoft και τοπολογικά τοποθετείται ανάμεσα στο ίντερνετ και στο Azure. Η Barracuda παρεμπιπτόντως ήταν η πρώτη που πιστοποιήθηκε από το Azure και πέρυσι βραβεύτηκε σαν καλύτερος ανεξάρτητος software vendor, μαρκετίστηκα τα παρακάμπτω. Όντας το ενδιάμεσο, ελέγχω σε επίπεδο application το εισερχόμενο traffic και το εξερχόμενο traffic από το Azure. Άρα μπορώ και απαντάω στις γνωστές επιθέσεις, SQL injection, XML επιθέσεις, brute force attack, cross-site scripting, το top 10 τουλάχιστον του ανεξάρτητου οργανισμού Web Application Security Project και DDoS σε επίπεδο application. Και το πάω και ένα βήμα παραπάνω. Η Barracuda έχει ένα οικοσύστημα από Barracuda σε όλο τον κόσμο και μαθαίνει προβληματικές εισαγωγικά IPs. IPs που κουβαλάνε malware, IPs που κουβαλάνε anonymity δίκτυα, IPs που κουβαλάνε επιθέσεις. Θέλω εγώ να πάρω το ρίσκο να έχουν την πρόσβαση στο δικό μου data center? Μπορώ επίσης να περιορίσω IPs με βάση τη γεωγραφική τους θέση. Η υποδομή μου δεν χρειάζεται να έχει επαφές με την Αυστραλία, άρα τι να τις κάνω τις IP από την Αυστραλία να μου επισκέπτονται? Πρέπει επίσης, σαν μηχανισμός ασφαλείας, επειδή εκτίθεμαι στο ίντερνετ, να κρύβω τις πληροφορίες της υποδομής μου. Οτιδήποτε μέσα πληροφορία, έστω και από έρος, μπορεί να κυκλοφορήσει στο ίντερνετ, υπάρχουν απάνω εδώ πέρα οι φίλοι μας στο Ethical Hacking, που προσπαθούν να βρουν τρύπες και αδυναμίες για να μπουν. Και τα παιδιά αυτή τη στιγμή απλά παίζουν. Έξω όχι τόσο. Να πω και συγγνώμη που παρακαλώ. Από τη μεριά του Azure, και εμείς αυτή τη δουλειά κάνουμε. Έχουμε αλλάξει λίγο το μοτίβο μας από το defense στο offense. Οπότε πλέον έχουμε και εμείς καλή ώρα δύο ομάδες που κάνουν penetration test σε όλα τα συστήματα του Azure. Και ένα επιπλέον σχόλιο ότι το Barracuda είναι ένα από τα υποστηριζόμενα προϊόντα στο Azure, το οποίο κάνει integrate όλη την πληροφορία, είτε το attack layer, είτε το incident, είτε το alert το οποίο βγάζει το σύστημα, εγγενώς στην πλατφόρμα του Azure μέσα από το Azure Security Center. Αυτά, μην σου περιτώ το χρόνο. Μερσία λιμόνο. Υποστηρίζει antivirus, προφανώς όχι για τα endpoint, αλλά κυρίως για να καλύψει zero day attacks, να καλύψει αρχεία που εμείς κάνουμε upload στο server μας. Και πάει και ένα βήμα παραπάνω η ασφάλεια. Υπάρχουν εγνωσμένα patterns που είναι κακόβουλα. Πηγές, τρόπος προσέγγισης, όλα αυτά τα μπλοκάρω. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Το πιο ιντριγκαδόρικο είναι ότι μπορώ να έχω και whitelist τέτοια, την οποία τη φτιάχνω εγώ. Φτιάχνω έναν pattern από το Sarando, που είναι υπάλληλός μου, το οποίο προσεγγίζει το σύστημα, το κάνω monitor, το κάνω whitelist και όσοι πια ματσάρουν αυτό το pattern έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν το σύστημά μου. Σε συνδυασμό πάντα και με τις IPs, τις κακόβουλες, αν θέλω να είναι, να προέρχονται από εκεί, ή το geolocation ή όλο το σύστημα ασφαλείας. Και πάει και ένα βήμα παραπάνω, γιατί μπορώ να κάνω authenticate απάνω μου.
είμαι fully integrated με το Active Directory, με τα Federation Services του Active Directory, με Radio Server να χρειάζεται. Άρα μπορώ να επιλέγω και σε επίπεδο single sign-on, σε χρήστη επίπεδο, ποιος έχει πρόσβαση πού μες στο σύστημά μου. Προφανώς, ελέγχω και το εξερχόμενο traffic. Και κυρίως αυτό έχει να κάνει με την ανάγκη μου να μην φύγουν ευαίσθητα δεδομένα έξω. Τραπεζικοί λογαριασμοί, πιστωτικές κάρτες, στοιχεία υγείας, πατέντες που ενδεχομένως έχω σαν οργανισμός και δεν θέλω να φύγουν. Και για όλα αυτά έχω logging, έχω reporting, ενσωματωμένο με τις Microsoft το Azure, άρα μπορώ να αποφασίζω τις πολιτικές μου πόσο χαλαρές ή σκληρές θα είναι. Και το μοντέλο του mitigation, έτσι. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και το ίδιο σύστημα, ώστε να κάνω automate mitigation πάνω στις επιθέσεις μου. Δηλαδή, εγώ μπορώ να έχω, καταρχάς το σύστημα ενημερώνει το Azure Security Center που είπαμε προηγουμένως. Το Azure Security Center μπορεί να ξεκινήσει ένα flow το οποίο να ενημερώσει απευθείας μέσα από το Azure Support τη Microsoft και η Microsoft αναλαμβάνει και το βλέπει από τη μεριά του Azure και έχω το συνεργάτη μου από δίπλα ο οποίος χειρίζεται ή κάνει operate το appliance και μπορεί να γίνει ένα integration για να γίνει mitigate όλη η επίθεση. Οπότε σκεφτείτε λίγο ότι εδώ παίρνουν πολύ μέρος και ο cloud provider μέσα από το support απευθείας, αλλά και το κομμάτι του appliance μέσα από την παρακούντα. Έχετε και ένα άλλο εργαλείο, Dynamic Scaling, λέει. Πολλά έχουμε, αλλά μπας πολύ ωραίο αυτό. Χωρίς WAF, σκέψου να έχεις Dynamic Scaling επειδή δέχεσαι απλά επιθέσεις. Ο μόνος χαρούμενος ήταν ο καψαλάκης που γράφει Azure. Έτσι. Άρα υπάρχει ανάγκη του Web Application Firewall. Σωστά. Μπορώ να το έχω σε high availability. Μπορώ δε να κάνω auto scale ανάλογα με τις ανάγκες, όπως προβλέπει η Microsoft, ποιος μπορώ να το υποστηρίξω και μπορώ να το πω και ένα βήμα παραπέρα, να κάνω και load balancing στου server σου από ένα σημείο. Και μπορώ να το κάνω scale και να πληρώνω με την ώρα, έτσι. Υπάρχει και αυτό το μοντέλο. Προφανώς. Το παρακάμπτω γιατί βλέπω ότι είμαστε out of time που λένε. Ναι, ναι, ναι. Στην πραγματικότητα, οτιδήποτε εφαρμογή μου σαν οργανισμός είναι εκτεθειμένη στο ίντερνετ για οποιονδήποτε λόγο, θες web server, θες shop, θες web application, θέλεις mobile application, θες SharePoint που είναι φοβερό εργαλείο και χρειάζεται να εκτεθεί στο ίντερνετ, χρειάζομαι προστασία. Η Barracuda έχει το πλεονέκτημα ότι έχει το security κομμάτι, έχει το authentication κομμάτι που το έχει λυμένο γιατί μπορώ και κάνω απευθείας integration με το Active Directory και το Federation Services. Το Federation Services μου χρειάζεται για να κάνω authenticate τις mobile συσκευές μου για να μπορώ να έχω πρόσβαση στο ίντερνετ. Έχω networking χαρακτηριστικά, load balancing, high availability, scaling και μάλιστα στο load balancing το πάω και ένα βήμα παραπέρα γιατί μπορώ να κάνω SSL, offline SSL, caching, compression, άρα να έχω απόδοση, low latency, άρα να έχω performance. Απαντώντας όλα αυτά, πρακτικά αρχίζω και απαντάω ένα-ένα και τα compliance ερωτήματα που έχω να απαντήσω σαν οργανισμός, τα regulations ερωτήματα που έχω να απαντήσω. Άρα αν στο ερώτημα ποιος έχει ευθύνη για τα δεδομένα, η απάντηση είναι εγώ, η Barracuda έχει τη λύση, είναι πλήρως integrated με το Microsoft Azure, ασχοληθείτε εσείς πώς θα πάρετε το maximum από την υποδομή σας στο Azure. Την ασφάλεια των δεδομένων σας μπορεί να την αναλάβει η Barracuda. Σας ευχαριστούμε. Καταχαριστούμε με τον χρόνο σας. Να είστε καλά.